πάντων, αθόρυβο. Ανοίξτε το μικρόφωνο σα. Ένα ελεγκτή εναέρεση κυκλοφορία δεν μπορεί παρά να μην ασχοληθεί με το σύμπαν. Ο ουρανός μας ταξιδεύει, αλλά πάντα δίνει και τα δικά του σημάδια και μας καθοδηγεί. Ο ευαίσθητος λοιπόν Σπύρος Βουλάκης, που πριν από 4 χρόνια μας εντυπωσίασε με την ποιητική του συλλογή, έρχεται δρυμύτερος με ένα ιδιαίτερο μυθιστόρημα, το Έρωτας και Σύμπαν, γεμάτο από μυστήριο, περιπέτεια, μίση, πάθη και απρόσμενες για τον αναγνώστη εξελίξεις. Η γραφή του βιβλίου είναι τόσο ζωντανή και οι εικόνες περιγραφικές, όχι μόνο σε ταξιδεύουν, αλλά νομίζεις και ο ίδιος ότι συμμετέχεις, δηλαδή σε ένα μέρος της ιστορίας του. Ταυτόχρονα όμως προβληματίζει. Προβληματίζει για τα όρια που μπορεί να φτάσει ένας ευγενικός και ευγενικός άνθρωπος για την αγάπη και τις αντίστατες πράξεις των γύρων του που εκμεταλλεύονται προς όφελός τους την προσωπικότητά του, εν αγνία του μάλιστα. Κάθε σελίδα κρύβει και μια έκπληξη, με την πλοκή να εξελίσσεται γρήγορα, κρατώντας ζωντανό το ενδιαφέρον σε όποιον διαβάζει. Πρωτότυπος είναι και ο τρόπος που συνδέονται οι ερωτητές, καθώς προλογίζονται με στοφασμούς του συγγραφέα αλλά και φιλοσόφων όπως ο Αριστοτέλης, κάνοντας το περιεχόμενό του περισσότερο φιλοσοφικό. Και εδώ έχει τη δύναμη του σύμπαντος, που σαν αόρατος άγγελος παρακολουθεί και προστατεύει τον Σπέλιο, τον πρωταγωνιστή του μυθιστορήματος, λίγο πριν από κάθε δύσκολη απόφαση, σε κάθε στιγμή της ζωής του. Του ανοίγει τα μάτια, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να σωθεί όταν τα πάντα έχουν τελειώσει. Δεν θα σας πω όμως αν τελικά θα τα καταφέρει για να το διαβάσετε. Ο Στέλιος είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πόσο ευάλωτος μπορεί να είναι ένας έφηβος και μετά νέος όταν μεγαλώνει σε οικογένεια όπου οι κανόνες επιβάλλονται και δεν συζητώνται. Η οικογένεια αποτελεί βάση για τη δημιουργία της προσωπικότητας του νέου και των ανθρώπων. Και εδώ μας δείχνει ότι ο φόβος του να μιλήσει ο ένας με τον άλλον προκαλεί και διαφορία μέσα στην οικογένεια, διαφορία του Στέλιου για την οικογένεια. Και αναγκάζει λοιπόν τον πρωταγωνιστή μας να φύγει από το σπίτι. Να ζήσει τον πόνο, την αγωνία με κίνδυνο ακόμη και τη ζωή του. Επηρεάζεται εύκολα από τους γύρω του, μπλέκει σε συμμορία χωρίς να το έχει καταλάβει. Πέφτει στα δίχτυα της αγάπης, με λάθος άνθρωπο, την Αφροδίτη. Πιστεύει στα λόγια της με κλειστά μάτια. Γιατί είναι ο μόνος άνθρωπος που τον ακούει. Εκείνη τη στιγμή, το σύμπαν σύμμαχός του, θα λέγαμε, τον καθοδηγεί για να δει τον αληθινό χαρακτήρα της αγαπημένης του, τον οδηγεί σε μοιραίες συναντήσεις, που του σώσουν κυριολεκτικά τη ζωή. Ακόμη και σεισμοί γίνονται, θα το διαβάσετε όταν θα το αγοράσετε, φαντάζομαι όλοι όταν θα φύγετε από εδώ που βρισκόμαστε. Μα για έτσι να... κι αλλιώς είναι κλειστή πόρτα, αν δεν το δεις σε δέντες. Πρέπει να αγοράσει για να βοηθηθεί λοιπόν όταν χωρίς ο ίδιος να φταίει τον καταδιώκουν όλοι. Στις σελίδες του βιβλίου και εκείνο σε λίγο, περιγράφεται με ρεαλιστικό τρόπο η καταστροφή της οικογένειάς του που ακολούθησε την ξαφνική του απόφαση να ζήσει μακριά του. Η αγάπη που τρέφει για τους γονείς του και τα αδέλφια του στο τέλος το σύμπαν θα βοηθήσει ώστε να φέρει τη λύτρωσή τους ο ίδιος, ο πρωταγωνιστής, αν και τα είχαν τσουγκρίσει μεταξύ τους, τελικά τους σώζει. Και την ώρα που όλοι τον κυνηγούν, καταφέρει να βρει αποδεικτικά στοιχεία που θα αποκαλύψουν τα πεπραγμένα της συμμορίας, στην οποία μπλέκονται και επιφανείς άνθρωποι. Το σύμπαν τον φέρει μπροστά σε έναν δημοσιογράφο. Η δύναμη λοιπόν της δημοσιογραφίας και αποκάλυψη της αλήθειας είναι αρκετές για να τον σώσουν. Θα δούμε όμως αν θα τον σώσουν ή όχι. Και αυτό πάλι θα το δείτε με το που θα διαβάσετε το μυθιστόρημα. Στην πραγματική ζωή λοιπόν, αυτά είναι τα μόνα όπλα τα οποία έχουμε. Είναι η οικογένεια, είναι οι βάσεις. Εάν έχουμε τους γονείς με τους οποίους πρέπει να συζητάμε μαζί τους, δεν φοβόμαστε. Ίσως κάνουμε καλύτερες, αποφασίσουμε καλύτερα, παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις. Στο βιβλίο πάντως αυτό που με εντυπωσίασε είναι ότι χρειάστηκαν 3,5 ώρες να το διαβάσω. Ήθελα δηλαδή, και δεν είμαι από τους ανθρώπους που διαβάζουν τα βιβλία μονορουφή, δηλαδή το παίρνω, το διαβάζω, μένω, το ανοίγω ξανά την επόμενη μέρα. Δεν μπορούσα να το κλείσω. Ήθελα να συνεχίσω να δω πού το πάει ο συγγραφέας. Και για αυτό το έργο λοιπόν θα μας μιλήσει ο καθηγητής, ο συγγραφέας που έχουμε μαζί μας, ο Άρης Φαγιανάκης πρώτα. Και μετά θα μας διαβάσει σημεία του βιβλίου ηθοποιός Κατερίνα Φαλοχριστιανάκη. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Φαγιανάκη. Λοιπόν, η Φέη τα είπε όλα. Άρα, εγώ δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Αυτό είναι το πιο ευχάριστο μέρος της παρέλειας. Θα μας διαβάσει η Κατερίνα λοιπόν και μετά θα σας πω αντιάξει να πω την κουβέντα. Εντάξει, θα πω. Okay. Αλλά ας διαβάσει λίγο, γιατί για μένα σε μια παρουσίαση θα πρέπει να υπάρχει μόνο συγγραφέας. Άντε και κάποιος να διαβάζει για να έχουν και μια δουλειά ηθοποιοί. Γιατί βέβαια πληρώνεται πολύ ακριβά για να είναι μαζί μας απόψε η Κατερίνα. Όπως και εμείς οι δύο. Και οι δύο ρολάκι είναι και λάτσι.
Ενώ, το πάνε, έτσι. Λοιπόν, εδώ στο κρυφό σχολείο, δεν το πούμε σκοτεινιά σε κοιτά, της Όστριας, την οποία ευχαριστούμε, Όστρια, ευχαριστούμε. Θα ακούσουμε τώρα ένα-δύο αποσπάσματα από το βιβλίο και μετά θα σας πω και εγώ κάποια άλλα πράγματα σχετικά με το βιβλίο. Αλλά τα είπε όλα ευθύνη. Διαβάζω τι θέλω. Δεν θέλω. Καταβούληση. Πέσανε μια-δύο κουβέντες πριν το απόσπασμα για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Θα προδώσω. Πρόδωσε. Αυτό το έκανα, γυναίκες. Και οι άντρες. Ωραία, ξεκινήσω. Και οι άντρες. Εντάξει, τώρα θα διαβάσω ένα απόσπασμα από τον πρωταγωνιστή. Σε ένα σημείο που έχει φτάσει στη ζωή του, δεν ξέρει πού πατάει και πού βρίσκεται, ας πούμε, είναι σε ένα τέρμα ψυχικό. Ποιος είμαι λοιπόν, γιατί να μου συμβαίνουν όλα αυτά. Ο Στέλιος, όταν ξύπνησε μετά από ένα δύσκολο βράδυ, άρχισε να σκέφτεται το παραπάνω ερώτημα. Το μυαλό του άρχισε να βαραίνει. Είναι δυνατόν να ανήκει σε μένα αυτή η ιστορία? Είναι δυνατόν να είμαι εγώ αυτός που βγήκε από την κόλαση, εγώ που γνώρισα την ευτυχία και την είδα να καταστρέφεται? Άρχισε να σκέφτεται ότι είναι μόνος. Σκέφτηκε τον θάνατο. Βίωνε την απέραντη μελαγχολία. Κοιτάχθηκε στον καθρέφτη και άρχισε να μονολογεί. Ποιος είμαι λοιπόν? Μου φαίνεται ότι έχω αλλάξει κάπως. Γνωρίζω στο πρόσωπό μου πολύ περισσότερες ρητίδες. Ένα πρόσωπο θλιμμένο και κουρασμένο. Φαίνομαι αρκετά κουρασμένος. Άραγε, κοιμάμαι όλα αυτά τα χρόνια. Ή ζω στον κόσμο μου? Μήπως είναι όνειρα αυτά που μου έχουν συμβεί ή είναι πραγματικότητα? Όμως δεν νομίζω. Δεν πιστεύω να βλέπω όνειρο. Σίγουρα αυτά είναι πραγματικότητα ή τέλος πάντων αληθινά. Ποιος είμαι άραγε? Γιατί να μου συμβαίνουν όλα αυτά? Βγήκε από το σπίτι του και λούστηκε το φως του ήλιου. Αλλά νόμιζε ότι βρίσκεται στο σκοτάδι. Δεν καταλάβαινε τον εαυτό του. Είμαι ένα μυστήριο, σκέφτηκε. Και περπατούσε αμήχανα. Κάτω στην αλάνα τα παιδιά έπαιζαν μπάλα. Πλησίασε ένα. Εσύ γιατί παίζεις ποδόσφαιρο? Το ρώτησε. Έτσι, γιατί μου αρέσει. Γιατί ξεχνιέμαι? Γιατί διασκεδάζω, είπε το παιδί. Πάντα θέλω να παίζω ποδόσφαιρο, συνέχισε. Κοίταξε το παιδί στα μάτια. Και αυτός είχε ανάγκη να κάνει κάτι παρόμοιο. Ανάγκη να νικήσει τον πόνο και τη θλίψη. Ανάγκη να εξομολογηθεί αυτά που τον στενοχωρούσαν. Ανάγκη να δώσει εξηγήσεις, να καταλάβει, να ξεχαστεί. Ανάγκη όμοια με εκείνο του παιδιού. Αυτή η ανάγκη είναι η καρδιά μας. Και δεν έχει αρχίσει ακόμα να διαβάζει τα φιλοσοφικά κομμάτια. Φανταστείτε τι θα βοηθήσει από τα... Ελπίζω να έχεις κάτι τέτοιο κατά νου. Φιλοσοφικά έχω. Έχεις. Οκ. Το βιβλίο είναι συναρπαστικό, διαβάζεται πάρα πολύ γρήγορα, όπως είπε και η Φέη. Είναι γραμμένο σε πολύ καλά ελληνικά. Το δυστύχημα του είναι ότι είναι 250 σελίδες, τελειώνει πολύ γρήγορα και μετά λες ρολάκι, πότε θα γράψεις το επόμενο, ρολάκι όμως λέει δεν πάνε. Γιατί ο ρολάκις, όταν έρθει σε μία αίθουσα που βλέπει μέσο όρο ηλικίας 55, okay, σου λέει και ποιους αναγνώστες θα γράψω το επόμενο βιβλίο μου, πού είναι η χρυσή νεολαία? Τώρα τα δύο παιδιά που είναι σπουδαστές του Αντένα, δεν ξέρω. Α, και τρίτο. Ναι. Μισό λεπτό γιατί η μοιοπία μου δεν με βοηθάει. Ναι. Τρία νέα παιδιά, τέσσερα, δεν κάνουν τη διαφορά. Και μάλιστα όταν είναι του Αντένα, δηλαδή δεν θα κόντουσαν ούτως ή άλλως. Είναι κάπως περίεργο για ένα συγγραφέα να έχει σπαταλήσει, να σπαταλήσει. Δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς βέβαια ένα συγγραφέας. Είναι σχεδόν πιθαναγκασμένος από αυτό το βακτήριο της λογοτεχνίας που φέρνει μέσα του, να μην ήταν αναγκασμένος να κάτσει να γράψει. Αλλά όταν έχει δουλέψει τόσο πολύ, τόσο καιρό και δεν έχει την ανταπόκριση που περιμένει από τον κόσμο,
Του δημιουργείται ένα αίσθημα μελαγχολίας, απογοήτευσης, ματέωσης και μιλάω από μια προσωπική πείρα. Τώρα ο Σπύρος θα το βιώνει κι αυτός. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει να γράφει βιβλία ή να το ή να κάνει κάτι άλλο. Μπορεί να το ρίξει τηλεόραση ή να κάνει καμιά ταινία. Θα μας πει. Γιατί έχει πάει στην ποιήση, έχει γράψει τώρα εκεί πέρα στην πεζογραφία. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το επόμενο άλμα του. Οι ήρωες του πάντως κάνουν τεράστια άλματα μες στο βιβλίο. Σχεδόν απίθανα. Δηλαδή, πες σε ταινίες δεν τα βλέπεις. Γι' αυτό λέω ότι μπορεί να είναι σκηνοθέτης. Αλλά η Κατερίνα θα μας πάει κάπου αλλού. Κατερίνα. Να πάω στην άλλη πρωταγωνίστρια, την Νατάσα. Ναι, πήγαινε στην Νατάσα. Η Νατάσα και αυτή, όπως και ο Στέλιος, είναι έρμεα του σώματός τους. Ακούγομαι, γιατί εγώ πέρασα τη σχολή εφέδρων αξιωματικών πεζικού, μπορώ να μιλάω δυνατά. Λοιπόν, ναι, και η Νατάσα, όπως και ο Στέλιος, έχουν περάσει από τη μεγάλη σχολή του σεξ. Θα μπορούσε ο Σπύρος να έχει γράψει τις 50 αποχρώσεις του ροζ, ας πούμε. Εντάξει, υπάρχει και λίγο... Υπάρχει και κάτι λίγο πορτοκαλί στο εξώφυλλο. Είναι σεξουαλικό το βιβλίο του, αλλά φαίνεται ότι έχει πέσει και μια μίνι, πώς να το πούμε, λογοκρισία, αυτολογοκρισία. Δηλαδή, δεν φτάνει στα άκρα. Δηλαδή, για να είναι ακόμα και η παλαιά μας διοικητής εδώ, φαντάζομαι ότι δεν θα την ξαφνιάσουμε. Φτάνουμε μέχρι το σημείο που οι άγγελοι με τους δαίμονες και με τη μάχη τους. Δεν σοκάρονται εύκολα. Σοκαριστικό, δεν το σεξουαλικό. Σοκαριστική είναι η εμφάνιση της Νατάσας, που δεν ξέρεις για ποιο λόγο εμφανίζεται σε αυτό το κεφάλαιο, πού οδηγείται το βιβλίο και επανεμφανίζεται ο πρωταγωνιστής. Δηλαδή αυτό το μπλέξιμο που γίνεται, πώς εμφανίζεται ξαφνικά η Νατάσα. Αυτό είναι που αναρωτιέσαι σε αυτό το βιβλίο. Εμφανίζεται λοιπόν μια πρωταγωνίστρια να έχει μια δική της ανέμελη ζωή. Κοιτάει μόνο τον εαυτό της και πώς θα περάσει καλά. Και αυτή η γυναίκα αλλάζει, γίνεται δημοσιογράφος μετά. Και θα διαβάσετε στο βιβλίο τελικά εσείς, γιατί δεν θα σου το πούμε εμείς, εάν τον βοήθησε στην προσπάθειά του να επιβιώσει μέσα από αυτά τα οποία έχει περάσει. Δηλαδή κλείνει με αυτό το θέμα η ιστορία. Σπυρολάκη που νομίζω θα μπορούσε να γίνει κινηματογραφική ταινία. Άνετα. Μήπως το σύμπαν βοηθάει το Στέλιο και μέσω της Νατάσα. Το σύμπαν τον κυνηγάει παντού, τον καθοδηγεί. Που μεταμορφώνεται σε πολλές μορφές μέχρι να φτάσει στο τέλος. Ας ακούσουμε την Νατάσα. Νατάσα, Κατερίνα Νατάσα. Θα διαβάσω ένα κατάλληλο για ανηλίκους σημείο της Νατάσας. Έβλεπε τον ήλιο σαν χρυσό δίσκο, τα αστέρια σαν άγγελους πανέμορφους, τα σύννεφα σαν αόρατο καπνό. Κι όμως, αγαπούσε τον Κώστα. Πήγε σπίτι της και κοίταξε το είδωλό της στον καθρέπτη. Νόμιζε ότι δεν έβλεπε ξανά το πρόσωπό της, αλλά μια αλόκοτη μορφή. Όμως, ήταν εκείνη. Και ξαφνικά ένιωσε ότι αναδύθηκε από αυτό το τέλμα με μοναδικό συνέστημα μια απέραντη ντροπή. Κάθισε σε μια καρέκλα και έπιασε το κεφάλι της. Τα αυτιά της βούιζαν και το μέτωπο έκυγε από πυρετό. Άνοιξε το παράθυρο και το αεράκι καταπράινε αυτό τον παράξενο πυρετό. Μετά προσπάθησε να μαζέψει τις στιγμές που είχε ζήσει. Ένιωθε στιγματισμένη, αλλά δεν ήθελε να μαζέψει αυτό το στίγμα. Μα τι μου συμβαίνει, αναφώνησε την κρατάω. Ανακάλυψε ένα συνέστημα που την διαπερνούσε με τρόπο απολαυστικό, αλλά ταυτόχρονα ένιωθε τυποτέλεια. Σταμάτησε γιατί και εγώ νιώθω τίποτε μερικές φορές. Θα μας πεις και κάποιο έτσι, φιλοσοφικό. Θέλω να μπεις λίγο στην βαριά φιλοσοφία. Γιατί, όπως θα μας εξηγήσει αργότερα και ο Σπύρος, αλλά αυτό θα μας εξηγήσει ο Σπύρος, γιατί να το πω εγώ, ακούω για τη φιλοσοφία. Πρέπει να αγαπάμε τη ζωή, που τη μία είναι μέρα και την άλλη σκοτάδι. Πολλές φορές είναι άγρια, αντισόπιτη, σαν καταιγίδα. Μπορεί να καταστρέψει, αλλά πάντα δημιουργεί.
Η ζωή ταλαντεύεται ανάμεσα στο σκοτάδι και στο φως, την ελπίδα και την απόγνωση, την καταιγίδα και τη γαλήνη. Γι' αυτό γεννιέμαι σημαίνει άρχισα να υποφέρω και να πολεμώ. Όσοι νομίζουν πως έφτασαν στο τελευταίο εμπόδιο, γελιούνται, γιατί πάντα υπάρχει μια καινούργια περιπέτεια, μια νέα μάχη. Όταν αυτή δεν υπάρχει, έρχεται η στιγμή του θανάτου. Ζωή σημαίνει ενέργεια, οικοδόμηση πραγμάτων, επιτυχίες, αποτυχίες. Σημαίνει μαθαίνω τον εαυτό μου και τον κόσμο. Πάντα υπάρχουν δύο δρόμοι μπροστά μας, δύο ριζικά. Και σε κάθε καινούργιο βήμα, μια διασταύρωση. Έτσι θα συνεχιστεί η ζωή μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Και σε αυτή τη διασταύρωση, ο άνθρωπος πρέπει να μάθει ό,τι μπορεί και οφείλει να διαλέγει. Σε κάθε άνθρωπο η ζωή είναι μια σύνθεση. Υπάρχει η ευτυχία, η δυστυχία, η γέννηση και ο θάνατος. Αν επιδιώκεις μόνο ένα από αυτά, είναι σαν να παρνιέσαι τη ζωή. Το μεγάλο μας λάθος στη ζωή είναι ότι δεν πιστεύουμε όσο πρέπει τον εαυτό μας, έτσι ώστε να δημιουργούμε τον κόσμο μας, να ξέρουμε τι μετράει περισσότερο για εμάς και τι τοποθετούμε πιο ψηλά από όλα. Η δοκιμασία είναι η στιγμή της ζωής που ανακαλύπτεις την αλήθεια των ανθρώπινων πλασμάτων. Κάποια στιγμή σε κάθε άνθρωπο υπάρχει μπροστά του μια άβυσσος και τότε πρέπει να προσέξει να μην βουλιάξει μέσα της. Η ζωή πάντοτε ξανακερδίζεται. Και τώρα πλέον νομίζω ότι ο συγγραφέας, ο κ. Ρολάκης, θα μας εξηγήσει ποιο είναι το σύμπαν, πόσο μας βοηθάει, πόσο μας καταστρέφει, αν είναι σύμμαχος ή εχθρός μας. Πριν του δώσω το μικρόφωνο, γιατί ξέρετε, το μικρόφωνο είναι δύσκολο να τα πεις από το χέρι σου. Είναι πολύ μεγάλη η δονή το μικρόφωνο, το ξέρω καλύτερα να είναι δημοσιογράφος. Μου είχαν εντύπωση το εξής. Γρηγόρης, έτσι, καθώς Γρηγόρης δεν είναι πληρωμένος, να κάνω διαφήμιση, αλλά βλέπω πάνω, εδώ πέρα, έχει μία γυναίκα, η οποία πίνει τον καφέ της και διαβάζει ένα βιβλίο στη Λιακάδα. Λοιπόν, θα πίνω μόνο καφέ Γρηγόρη στο εξής. Κύριε Ρουλέ. Καλησπέρα σας. Θέλω να ευχαριστήσω τους εκδόσεις Όστρια που εξέδωσαν αυτό το βιβλίο. Η αλήθεια είναι ότι για να το στείλω να το μελετήσουμε παρότι είναι βάρος που είχε τη σημειώση μου, δεν είχα σκοπό να το κάνω. Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στη μάχη των αγγέλων και των δαιμόνων, όπως ακριβώς θεωρώ εγώ ότι υπάρχουν σε όλους τους ανθρώπους και μάχονται μεταξύ τους. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο. Ταυτόχρονα γίνεται και αναδεικνύω δύο συστατικά της ζωής που θεωρώ ότι είναι η ίδια η ζωή. Χωρίς αυτά και τα δύο δεν θα υπήρξε ζωή. Χωρίς τον έρωτα δεν θα υπήρχε αναπαραγωγή πλήθους και χωρίς το οξυγόνο, δηλαδή το σύμπαν, δεν θα υπήρχε η ζωή. Αυτά τα δύο συστατικά συνθέτουν τη ζωή. Η φιλοσοφία μου είναι ότι το σύμπαν είναι μέρος του Θεού και γι' αυτό δεν κάνει λάθη. Έχει κίνηση διαρκή αιώνια και συνεχή, δεν έχει αρχή και τέλος, είναι λάθος. Ο έρωτας ανήκει στους ανθρώπους, αλλά έχει τη δύναμη του σύμπαντος. Και αυτό προσπαθώ να κάνω με αρνητικό τρόπο στο βιβλίο μέσα, αλλά το κάνω επίτηδες πέραντας όλα τα αρνητικά δεδομένα. Το σύμπαν. Φαντάσου, είπα να κλείσω τα κινητά και δεν τα άκουσε ο πλανήτης που δεν υπάρχουν. Φανταστείτε ένα ηθοποιό το Κιμπούλι να παίζει, ας πούμε, το Πασκάλ Λιέρ και ξαφνικά να βαράει το κινητό του. Το σύμπαν, λοιπόν, το κάνω έτσι επίτηδες, γιατί θέλω να δείξω ότι το σύμπαν πηγαίνοντας σε πιο βαθιές σκέψεις, μπορείς να βγάλεις σύμπαν. Κάτι το οποίο δεν το βλέπει, δεν μπορείς να το δεις διακριτικά με το μάτι σου, δεν φαίνεται. Μπορεί να βοηθήσει αναλόγως και έχει μεγάλη δύναμη, είναι παντοδύναμη.
Αυτή είναι η φιλοσοφία η οποία παίρνει δύο πρωταγωνιστές και ταυτόχρονα διδάσκει τη δύναμη της ζωής. Πώς δηλαδή πρέπει να σκεφτόμαστε τη ζωή. Γιατί ζω σημαίνει παλεύω. Δεν είναι εύκολο να είσαι στη ζωή χωρίς να ξέρεις ότι πρέπει να παλεύεις. Αλλιώς δεν έχει και νόημα. Σημαίνει αποτυχία, σημαίνει επιτυχία, σημαίνει πολλά πράγματα. Η φιλοσοφία του λοιπόν είναι αυτή. Στηρίζεται πάνω σε αυτό. Ήθελα να ρωτήσω με ιστορίες, ούτως ώστε να είναι προσιτό στο διάβολο. Γιατί αν γράψεις ένα δοκίμιο δεν διαβάζεται ή όποιοι το διαβάσουν μπορεί να είναι ενδιαφέρον, αλλά δεν θα ασχοληθούν περαιτέρω, δεν θα το διαβάσουν και πάρα πολύ. Αν γράψεις ένα μυθιστόρημα είναι ελαφρύ. Εγώ έκανα ένα βιβλίο ένα στα δύο. Συνδύασε και το ένα και το άλλο, βγάζοντας όποια μηνύματα γέννη, εν πάση περιπτώσει, από αυτή την ιστορία, από ό,τι είπε και η Φέη, που το διάβασε μέσα σε τρεις ώρες και ευχαριστήθηκα πάρα πολύ, είχα ακούσει τις κριτικές σου, πέρα πρώτη φορά άκουσα. Και εντάξει, γνωρίζουμε και για τη Φέη, ότι είναι μια γνωσμένη δημοσιογράφος. Πρόσφατα μάλιστα τιμήθηκε με το βραβείο Μπότς, το ανώτερο δημοσιογραφικό βραβείο της χώρας. Δεν είναι η Νατάσα. Όχι. Είναι η δημοσιογράφος. Ούτε χρησιμοποιώ τις μεθόδους. Της Νατάσας, δεν είναι εκπρόσωπη καθόλου. Μόνο το... Στο τέλος, προσπαθεί. Είσαι η δημοσιογράφος στο τέλος. Στο τέλος γίνεται, άλλο πρόσωπο. Η αλλαγή της προσωπικότητάς μας. Είσαι η τελευταία το τελευταίο επεισόδιο. Αυτά ήθελα να βγάλω, αυτά ήθελα να πω. Μπορώ να απαντήσω σε ερωτήσεις όποιοι θέλουν. Πες τις, τα ονόματα των ηρώων σου, πώς τα, πώς σου ήρθαν. Yeah. Άνοιξε το εορτολόγιο, πράγμα που κάνω. Όπως και τα ονόματα των... στα μπαρ, στις καφετέρες, έτσι, ό,τι μου κόντα εκεί την ώρα. Δεν έχει καμιά σχέση. Ό,τι, ό,τι εκεί την ώρα, ό,τι όνομα μου κόντανε, το έβαζα. Εντάξει, ο Μπάμπης τώρα έχει μια σχέση με το Μπάμπης. Το καταλαβαίνεις. Ο Ροδάμανθος έχει μια σχέση με κάτι. Όχι με την Κρήτη. Όχι. Έχει σχέση με το... το... το Νταϊλίκ. Ναι. Η ιδέα πώς σου ξεκίνησε, όλα τα αστέρια. Όχι. Το σύμπαν. Ούτε αυτό. Τι. Η ιδέα... Συνέβη κάτι σε προσωπικό επίπεδο. Όχι. Δεν έχει τίποτα προσωπικό μέσα. Η ιδέα ξεκίνησε από το γεγονός, βλέποντας ταινίες, ειδήσεις, δράσεις, τα επεισόδια τα περισσότερα από αυτά τα έχουν επίσης ειδήσεις. Και βλέποντας έναν κόσμο, ειδικά στη σημερινή εποχή, τα τελευταία 6-7 χρόνια, εντελώς δυστυχισμένο, ένα αρκετό κόσμο, ένα πολύ κόσμο, όχι λίγους. Και βλέποντας ένα πάγο, θα έλεγα, ανάμεσα στη γυναίκα και τον άντρα. Και βλέποντας την υπερβολή, δεν κυνηγάς την ουσία, δεν κυνηγάς το απλό. Κυνηγάς την υπερβολή. Βλέποντας, ας πούμε, γυναίκες και άντρες να κυνηγούν την υπερβολή και όχι το απλό. Γιατί το απλό είναι αυτό που δίνει και τη θέση πάντα. Βλέποντας μια Ελλάδα που βιώνει αυτά που βιώνει σήμερα και ο κόσμος της εγκλωβισμένος, θα έλεγα, σε αστείες καταστάσεις παρασύρεται σε πολλά πράγματα και δεν κοιτάζει να δει
τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να αντιμετωπίσει τη ζωή του. Γι' αυτό γράφω μέσα κάθε βήμα και μια διαστάλωση. Και επίσης αυτό που διάβασε η Κατερίνα, ο άνθρωπος πρέπει και οφείλει. Δεν πρέπει μόνο απλό πρέπει, οφείλει να διαλέγει. Το έχουμε ξεχάσει στην Ελλάδα. Ακόμα και στις εκλογές το έχουμε ξεχάσει. Παντού το έχουμε ξεχάσει. Ο άνθρωπος πρέπει να μάθει και οφείλει να διαλέγει. Κι άλλα που γράφω μέσα, βγήκαν όλα αυτά, έτσι σιγά σιγά δεν είναι με το ιστόρημα γρήγορο, 3 χρόνια το γράφω. Τι νομίζεις ότι έκατσα ένα βράδυ. Δες τον ελεύθερο μου χρόνο, πρόσθετα κεφάλαια. Άλλος ερώτηση. Να κλείσω εγώ με κάτι αισιόδοξο. Να ρωτήσω κάτι. Από εδώ ποιοι το έχουν διαβάσει το βιβλίο. Γι' αυτό δεν τα είπα όλα. Μας πιάνει σε μια ώρα. Να το πάρω τώρα. Να μην στέλνουμε να μην το έχουν διαβάσει το βιβλίο. Ναι, αυτό. Η Μάρθα το έχει διαβάσει. Η Μάρθα τοποθετήθηκε στην πατρίδα. Ωραία. Έχεις ένα εδώ. Εγώ σήμερα το πήγα να πήγα στα χέρια μου. Μπορώ να πω, καταρχάς, εγώ προέρχομαι από τον κλάδο των ηλεκτρονικών, δεν είμαι ελεγκτής, αλλά σήμερα γνώρισα για πρώτη φορά τον κύριο Ρολάκη. Βρεθήκαμε σε κάποια συνάντηση. Λοιπόν, λέω μας είμαι ακόμη πάθος. Με εξέπληξε το γεγονός ότι χρησιμοποιείς το βιβλίο του Όρους, όπου θα έλεγα έχουν εκτός από ένα φιλοσοφικό χαρακτήρα, έχουν και έναν βαθιά θεολογικό, θα έλεγα. Η ερώτηση λοιπόν που θα ήθελα να κάνω στον κύριο Ρολάκη είναι η εξής. Ξεκινάει το βιβλίο του κάνοντας μία περί αγγέλων και δαιμόνων. Και ήθελα να τον ρωτήσω, διαβάζοντας μάλλον κάποιος αυτή τη σελίδα, βλέπει πολλά στοιχεία τα οποία παραπέμπουν σε μία, θα έλεγα, θεολογική οντολογία, δηλαδή χρησιμοποιεί όρους όπου έχουν σχέση με τον Δημιουργό, όπως αναφέρει, που λέει ότι είναι Θεός, έτσι, με τους ανθρώπους όπου είναι το ανώτατο δημιούργημα του Θεού και καταλήγει με τους αγγέλους και τους δαίμονες όπου βρίσκονται πάντοτε μέσα στον άνθρωπο, είναι υπαρκτές οντότητες, και με αυτές παλεύει ο άνθρωπος καθημερινά στη ζωή του. Άρα λοιπόν θα ήθελα να το ρωτήσω από πού ξεκινά, ποια ήταν η αφορμή του να χρησιμοποιήσει αυτή τη σελίδα, κάνοντας μια περί αγγέλων και δαιμόνων, και αν είναι ένα προσωπικό βίωμα τελικά, που, με το οποίο ξεκινάει και με το οποίο θέλει να μας περάσει μηνύματα, έτσι, καθ' όλη τη διάρκεια του βιβλίου αυτού. Δεν έχω καταφέρει να διαβάσω ακόμα άλλο, γιατί σας λέω 5 ώρα ξεκινήσα, έχω φτάσει αρκετά κεφάλαια, αλλά στις 6 ώρα. Πολύ εύστοχο. Στις 6 ώρα για να έρθω στην παρουσίαση. Πολύ εύστοχο ο προβληματισμό και η ερώτηση. Και με ευχαρίστω θα σου απαντήσω. Το γράφω και μέσα. Ξέρει ο καθένας από εδώ τι κουβαλάει ο άλλος που είναι δίπλα του. Όχι. Ξέρουμε εμείς τι κουβαλάνε ακόμα και οι αδερφοί μας ή οι συγγενείς μας ή ο φίλος μου Άρης από εδώ. Τότε ξέρω εγώ ίδιος τι κουβαλάω. Όχι. Το τι έχει λοιπόν καθένας που μπορεί να χαμογελάει και να φαίνεται, δεν ξέρει κανένας. Και αυτό που είπες, και σήμερα πάλευα να τους αγγέλους τους δαίμονες. Μπροστά ήσουν. Τον το διαπίστωσες. Σαν πίτσα. Ήδη ίσο μας. Το πίτσα. Ο Παύλος που κατατάσσεται στους αγγέλους. Θα δείξει στην πράξη γιατί πρέπει να μάθει, αφού μάθει, να διαλέξει. Από αυτό να εξαρτάται. Αλλά ακόμα έχει τα σταυροδρόμια. Πρέπει να διαλέξει πού θα πάει, δεξιά, αριστερά, ευθεία. Θα πας με τη φράγκο, με τον πάροχο, πού θα πας. Σωστό. Ο άνθρωπος λοιπόν πρέπει και οφείλει, το
οφείλει πολύ βαριά λέξη. Οφείλει να μάθει να διαλέγει. Και λάθη κάνεις και κάθε μέρα. Εγώ κάνω τα περισσότερα από όλους. Δεν έχει σημασία. Ελπίζω όχι με τη Φόφη όταν ήταν με την Τίνα. Να μην κάνω λάθη. Εσύ θέλαμε να σε λάθη. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ λέγομαι Ρολάκης. Είμαι αδερφός του. Αλλά τον γνωρίζω για πρώτη φορά. Ειλικρινά. Δεν το έχω διαβάσει το βιβλίο. Θα ήθελα να του κάνω μια ερώτηση όμως. Από τα περιγραφές και από αυτά που άκουσα. Το βιβλίο πήρες αφορμή προσωπικά βιώματα και το έγραψες ή είναι ένα όνειμα, ξέρω εγώ, επειδή σ' αρέσει να γράφει γενικά. Γιατί εμείς στην οικογένειά μας δεν είχαμε συγγραφείς και ποιητές. Ούτε εμείς είχαμε. Πάντα ξεκινάει από κάπου γενιά. Κάπου ξεκινάει η γενιά. Τα έχει να πάντα στο δεύτερο Άρη. Μεγάλο Βενιζέλο τα έχει πει αυτά. Ο Άρης θα σου δώσει την απάντηση. Τα ερωτήματα αυτά έρχονται από μόνα τους. Δηλαδή, τα ερωτήματα δεν έρχονται από μόνο. Τα ερεθίσματα έρχονται από μόνο. Δημιουργούν τις καταστάσεις και μπαίνουν μέσα και εκεί που κάθεσαι κάπου και είσαι ξαπλωμένος στο κρεβάτι ή κάπου σε ένα γραφείο, μπορείς να σκεφτείς κάποιες καταστάσεις και να γράψεις κάποια πράγματα. Αυτό το οποίο εγώ ήθελα να κάνω ήταν αυτό που λέω. Ότι ήθελα ένα μυθιστόρημα το οποίο να διαβάζεται και ταυτόχρονα ήθελα να πω στον κόσμο δεν είσαι μόνος, υπάρχει και σύμπαν. Τι είναι το σύμπαν? Το οποίο μπορεί να σε βοηθήσει, μπορεί να σε προστατεύσει, αλλά πρέπει να αυτοπροστατεύεσαι και εσύ. Δεν μπορείς να βγάζεις την ώρα σου απ' έξω και να λες συνεχώς οι άλλοι φταίνε για μένα. Εσύ φταίνε για τον εαυτό σου. Εσύ πρέπει να παλεύεις μέσα συνεχώς και να επιλέγεις ανάμεσα στα σταυροδρόμια που θα πας. Και κατ' επέκταση όταν γίνεται αυτό στα άτομα, πάμε παραπάνω στις κοινωνίες, στις γειτονιές, στις πόλεις και στα κράτη. Από εκεί ξεκινάει το λάθος. Από το άτομο για να μπορέσεις να δημιουργήσεις. Εγώ ήμουν πρόεδρος των λεκτών Αρέας Κυκλοφορίας και εδώ είναι και η κυρία Φόφη Παπαδημητροπούλου, η πρώην διοικητής. Η σχέση μας στην αρχή ξεκίνησε με μίσος. Μετά είναι αγάπη. Δεν θα τα έλεγα μίσος. Ναι, με ένταση. Με ένταση, με σύγκρουση ενδεχόμενο. Με μίσος. Διότι κάναμε διάλογο. Συζητήσαμε. Και ένας λογικός άνθρωπος που ξέρει και έχει και γνώσεις βέβαια, γιατί έχει τεράστιες γνώσεις. Οι γνώσεις που κατέχει, δεν τις κατέχει κανένας Έλληνας, ας πούμε, στο αντικείμενο της. Όταν κάτσεις και συζητήσεις και κάνεις διάλογο, πάντα καταλήγεις και βρίσκεις λύσεις. Και εμείς βρίσκουμε λύσεις. Εμείς καταφέραμε με την κυρία Παπαδημητροπούλου να κρατήσουμε. Το ξέρει πολύ καλά τι φέρει και γι' αυτό με εκτιμούν οι δημοσιογράφοι, μην νομίζετε ότι... Καταφέραμε να κρατήσουμε ένα χώρο όρθιο στην Ελλάδα, το μόνο που έμεινε όρθιος. Και έμεινε όρθιος. Δεν ξέρω τώρα αν θα καταστραφεί βέβαια, έτσι, γιατί υπάρχουν προβλήματα. Αλλά καταφέραμε με συνεργασία, δεν υπήρχε και τότε τρόικα. Υπήρχε. Δεν υπήρχανε μνημόνια. Υπήρχανε. Εμείς όμως και την τρόικα πείθαμε και τα μνημόνια τα βγάζαμε στην πάντα και τα πάντα τα κάναμε. Εμείς τον χώρο μας το ξέρετε πολύ καλά όσοι είστε συνάδελφοι εδώ και έρχεται έρθει εδώ. Αν μπορούσε κάποια στιγμή η κυρία Παπαδημητροπούλου θα σας έλεγε ακριβώς τι κάναμε, γιατί κάναμε πολλά. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Αυτά ξεκινούν από τα άτομα. Τα άτομα λοιπόν θα πρέπει
μόνα τους να αναλογιστούν και να φιλοσοφήσουν. Και καλυτερεύοντας τον εαυτό μας, ανεβαίνουμε, καλυτερεύουμε τις κοινωνίες και καλυτερεύουμε το τρόπο του κράτους μας. Εκεί πάμε. Αυτή ήταν εμένα η πρώτη μου, ας το πούμε, το ερέθισμα για να το κάνω αυτό. Χρησιμοποίησα βέβαια τον έρωτα με την αρνητική του μορφή που μπορεί να σου οδηγήσει, γιατί ήθελα να δείξω τη δύναμη του Θεού μέσα από τον έρωτα, ο οποίος σου αδυναμεί τη δύναμη του σύμπαντος. Σου απαντάω σε σένα. Στον αδερφό σου απάντησε τελικά. Εσύ απάντησε. Εγώ πάντως, εγώ, ως συγγραφέας, όλα όσα γράφω είναι απολύτως προσωπικά. Πιο προσωπικά δεν γίνεται. Η κόρη μου λέει, μπαμπά, θα λέει έλεος. Η πρώην γυναίκα μου έλεγε, δημοσιογράφος του Αντένα, εσύ έλεος. Αλλά ναι, εμένα μου αρέσει να εκτίθεμαι. Είμαι βαθιά επιδειξίας. Ο Σπύρος δεν είναι. Άλλη ερώτηση. Δεν τον γνωρίζω, δεν τον γνωρίζω. Αδερφός του και δεν τον ξέρω. Μπορεί να είναι κάποιες πηγές του κύριου Ρολάκη που να μην μπορέσει να καταφέρετε να. Δεν τον ξέρετε ως προς τον τρόπο έμπνευσης, ως προς τον τρόπο ως προς την εξέλιξη του. Αυτό. Τώρα όχι, δεν ξέρω. Γιατί μαζί είστε. Στην Κρήτη δεν είστε γύρω εγώ. Όχι, δεν είστε. Ο τρόπος σκέψης και ο τρόπος λειτουργίας ενός ανθρώπου δεν είναι εύκολο να. Δεν είναι εμφανέστατο μπροστά σου, δηλαδή. Οπότε. Τώρα μου βγάζει μια άλλη πλευρά τη προσωπικότητά σου. Είδες τι ωραία είναι η εκπλήξη στη ζωή. Όχι, όχι, γεγονό. Οι καλέ εκπλήξει. Εγώ ήθελα να ρωτήσω. Εγώ λέγομαι Σιφάκης Γιάννης. Το σπίτι μου θυμάμαι από παιδάκι που έπαιζε στο δημοτικό σχολείο, παίζαμε μπάλα, ο Σπύρος μεγαλύτερος λίγο, το βλέπω και όταν μάζαμε γιατί ξέρετε κάτι πάνω. Πραγματικά. Κι άλλη πτυχή μας έγινε τώρα που δεν το ξέρω. Έπαιζε πολύ καλό ποδόσφαιρο, δεν το καλλιέργησε, κακώς το άφησε. Καλλιέργησε γιατί έπαιξε σε ομάδες. Έπαιξε σε ομάδες, βέβαια δεν το πήγε εκεί που μπορούσε να το πάει. Ακούγοντας βέβαια το τίτλο του βιβλίου με το σύμπαν, εγώ ήθελα να ρωτήσω, την έκανα και την ερώτηση παίρνοντας βέβαια, σχετικά με το φιλοσοφικό κομμάτι, πώς προέκυψε. Γιατί ένας άνθρωπος των θετικών επιστημών, βλέπω ξαφνικά ένα συγγραφέα μπροστά μου που και για μένα είναι πρωτόγνωρο αυτό που βλέπω, γιατί είσαι κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, από αυτό που είχαμε στο μυαλό μας μέχρι τώρα. Και ήθελα να σε ρωτήσω το φιλοσοφικό κομμάτι, πώς προέκυψε. Σου διαβάσω λίγο. Θα το δούμε μέσα. Δηλαδή. Είμαι φυσικός. Και η φυσική έχει πολλά πράγματα τα οποία υπάρχουν και πάνε στο σύμπαν. Και η φυσική νο. Το δεύτερο σκέλος της ερώτησης θα ήταν αυτό. Δηλαδή πώς μήπως παντρεύεται το σύμπαν. Θα σου διαβάσω το έτσι. Κάτι. Οι δύο ρολάκτες βάζουν να κοιτάξουν έτσι. Λοιπόν, μου πώς θα πει. Υπάρχουν πολλά, θα διαβάζω, υπάρχουν πολλά είδη αράχνης, ένα από αυτά τα είδη προκαλεί δέος. Το θηλυκό στέλνει ερωτική μυρωδιά στο αρσενικό και αυτό δίνοντας αντίσταση συμμετέχει στην αναπαραγωγική διαδικασία. Μετά το τρώει σαν τροφή για να έχει τερμίδι να τρέψει τα παιδιά του. Ο Αριστοτέλης λέει ότι η φύση, εδώ προσέξτε, είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα ανεξάρτητα από το υποκείμενο και το περιεχόμενό της ανάγεται στο σύνολο των εξατομικευμένων όντων. Είναι μια ολότητα που βρίσκεται σε κίνηση και αλλαγή. Η φύση είναι σκοπός και τελικό αίτιο. Ο Γαλιλαίος λέει ότι η αιτιατή σχέση με την εσωτερική είναι εσωτερική, αναγκαία και γενετική ανάμεσα σε δύο συμβάντα. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι το σύμπαν είναι μια μηχανή. Η φύση και το σύμπαν είναι δημιουργήματα του Θεού κατά τον Καρτέσιο και διέπεται από αιτιοκρατικούς νόμους.
Ο Σπινόζα μιλά για την αυτυπαρξία της φύσης, η οποία είναι η αιτία του εαυτού της. Η φύση είναι δημιουργός και ταυτόχρονα φύση δημιουργημένη. Η νόηση είναι κατηγόρημα της ουσίας και κατηγόρημα σημαίνει αυτό που η νόηση αντιλαμβάνεται σαν συστατικό της ουσίας του πράγματος. Έδρα της νόησης είναι ο εγκέφαλος και η ιδέα σημαίνει την νοητική αντίληψη που μορφώνεται από το νου του σκεπτόμενου ατόμου. Το παράδειγμα της Αράχνης είναι ένα φαινόμενο σε απόλυτα χωροχρονικό πλαίσιο. Μπορεί να ερμηνευτεί μόνο με τη φυσική φιλοσοφία και την ανάγκη αναπαραγωγή του είδους. Αυτά τα λέω τώρα εγώ, πιο μπροστά λέγανε οι άλλοι, οι μεγάλοι. Εγώ είμαι ο μικρός τώρα που λέω. Και εξηγώ πάνω σε αυτό γιατί μου είπες, σου απαντώ δηλαδή και σου λέω ότι αυτό μπορεί να ερμηνευτεί μόνο σε χωροχρονικό πλαίσιο. Τι σημαίνει χωροχρονικό πλαίσιο, πρέπει να το σκεφτείς. Η αρσενική εράχνη ορίζει ότι θα πεθάνει. Ερώτημα. Όχι. Εγώ πιστεύω όχι. Απλά θεωρώ ότι η ερωτική μυρωδιά είναι τόσο δυνατή που θυσιάζεται για αυτόν τον λόγο. Η ερωτική διαδικασία και οι τεράστιες ερωτικές δυνάμεις που έχει ίσως μπορούν να εξηγηθούν στη φιλοσοφία της μεταφυσικής. Αυτό είναι ένα από τα απλά που γράφω, γιατί γράφω και πιο προχωρημένα, ας πούμε. Θα σου πω ένα πολύ πιο προχωρημένο. Το άπειρο κενό ίσως αντιστοιχεί στην απειρότητα του Θεού. Το άπειρο κενό είναι από τη γη και πάνω, δυνατόν σαν τεράστιο. Η εξαγωγή συμπερασμάτων από τα φαινόμενα και η αναζήτηση αιτιών από τα αποτελέσματα είναι μια ασφαλή και καθαρή μέθοδος που μας προφυλάσσει να αναζητήσουμε την αλήθεια χρησιμοποιώντας υποθετικά σενάρια. Στο αδερφό σου τρολάρει, έτσι. Τέλος πάντων, να μην σας κουράζω. Θα σας πω και κάτι άλλο, κάτι άλλο. Κάτι θέλω να ρωτήσω, Βαγγέλη, σε εκείνη. Ναι, πίσω, και πίσω, και κύριος πίσω. Το ακυρώνεις. Και εσείς θέλετε να ρωτήσετε. Ακούστε χέρι γι' αυτό. Άλλος θέλω να ρωτήσω. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, μιλάμε για τη φιλοσοφική διάσταση, ναι. Αλλά εγώ βλέπω εδώ πέρα ότι ο συνάδελφος εδώ είναι ηλεκτρονικός μηχανικός, είναι επιστήμονας φυσικός, ελεγκτής στο επάγγελμα, συνδικαλιστής κλπ. Το θεολογικό. Υπάρχει δηλαδή συνεχώς και στην εισαγωγή και στο τέλος και ενδιάμεσα. Πώς προκύπτουν αυτές οι θεολογικές αναζητήσεις, ας πούμε, και αναφορές. Ότι δεν μπορείς να το πιάσεις και να το εξηγήσεις. Γιατί συνήθως αυτά τα μηχανικά, ο μηχανικός, ο ηλεκτρονικός, ο φυσικός, αποστασιοποιούνται. Δηλαδή είναι μια φυσική μονοδιάσταση. Κακώς. Είναι και μια φιλοσοφική διάσταση. Αν θεολογική, πώς προκύπτει. Εγώ γράφω το βιβλίο αυτό και συνδέω το ένα μέρος με το άλλο. Οτιδήποτε. Όχι. Δεν υπάρχει τίποτα βίωμα. Είπαμε, δεν το είναι. Έχει ξεκαθαρίσει αυτό. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Το μόνο βίωμα είναι που έμενα εκεί που γεννήθηκα. Είχα ένα σχολείο δίπλα και πήγαινα εκεί. Ήταν το μισό χώμα και το άλλο μισό. Και παίζαμε ποδόσφαιρο εκεί πέρα. Σαν εικόνα δηλαδή το χρησιμοποιώ μέσα. Το άλλο βίωμα είναι. Αυτό δεν είναι όμως βίωμα. Χρησιμοποιώ για να δέσω το. Ξέρεις. Παίρνω εικόνες από διάφορα παραστάσεις, γιατί άμα δεν τις πάρεις αυτές δεν μπορεί να σας δέσει και κάτι από διάφορες παραστάσεις της ζωής που έχεις δει, που έχεις γνωρίσει, που έχεις διαβάσει. Άλλο βίωμα... Ναι. Πες Βαγγέλη, πες κανένα βίωμα. Τα τελευταία χρόνια, τα 5 χρόνια συνδικαλισμού και πάλι με τους δαίμονες και τους αγγέλους δεν συνδυάζονται. Κοίταξε. Αυτό είναι γνώση. Η γνώση πάντοτε χρειάζεται για να μπορείς να έχεις την εμπειρία, για να είναι γνώση και εμπειρία αυτό, όχι γνώση.
άλλο γνώση και άλλο εμπειρία για μένα. Γιατί μπορεί να γνωρίζεις πολλά πράγματα, αλλά άμα δεν έχεις πιάσει το κατσαβίδι ή δεν τα έχεις πιάσει στα χέρια σου, δεν έχει νόημα. Η γνώση με την εμπειρία ταυτόχρονα που εγώ την έχω βιώσει, όσον αφορά το συνδικαλισμό που είπες προηγουμένως, ναι, έχει βοηθήσει. Διότι όλο το βιβλίο μιλάει για πράξη. Και επίσης μιλάω για την αόρατη βοήθεια που έφυγε από το σύμπαν. Τώρα όπως το θέλει να το εξηγήσει ο καθένας αυτή, την αόρατη βοήθεια η οποία έρχεται. Έρχεται γιατί και έρχεται πολύ ωραία μάλιστα. Και στο ένα κομμάτι του Στέλιο και στην Αντάσα. Με άλλη μορφή. Δένει και το ανεβάζει αυτό, έτσι το φέρνει. Άλλος. Ωραία. Να κλείσουμε κάτι. Ήθελα να πω πριν κλείσεις. Όλο αυτό το πράγμα εδώ είναι ένα κεφάλαιο που το ονομάζω αλήθεια και πραγματικότητα. Η αλήθεια και η πραγματικότητα, τι σημαίνει αλήθεια. Αλήθεια σημαίνει κάτι το οποίο το έχουμε γνωρίσει, το ξέρουμε. Η πραγματικότητα δηλαδή. Πολλές φορές όμως η πραγματικότητα δεν είναι αυτή που βλέπουμε, οπότε μαθαίνουμε και λάθος αλήθεια. Βγαίνει ένα σκάνδαλο, κατηγορούν κάποιον. Του πετούν τη λάσπη. Και όλος ο κόσμος νομίζει ότι αυτή είναι η πραγματικότητα και θεωρεί ότι και αυτή είναι αλήθεια. Επί της ουσίας όμως αυτή δεν είναι η πραγματικότητα. Και εδώ, το κεφάλαιο αυτό το αναλύω, το τι σημαίνει αλήθεια και τι σημαίνει πραγματικότητα και πώς πρέπει πραγματικά να προσπαθείς να βρίσεις την πραγματική πραγματικότητα για να καταλαβαίνεις και την πραγματική αλήθεια. Και αυτό το έχουμε βιώσει και σαν άτομα, με ψέματα, λάσπες, ιστορίες και σαν κράτος. Και το αναλύω αυτό το κομμάτι. Και όλο το βιβλίο είναι να βγάλει την αλήθεια την πραγματικότητα που πρέπει να προσπαθούμε να τη βρίσκουμε. Χωρίς αυτήν παίρνουμε λάθος αποφάσεις και λάθος μηνύματα. Ναι. Και αφού καταλάβαμε όλο ότι η επιλογή είναι απόφαση, να κλείσουμε με κάτι αισιόδοξο, θα σου πάρω λίγο τη σκητάλη, αλλά έχω διαβάσει κάτι το οποίο με είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα, με το οποίο καλό είναι να κλείσουμε τη σημερινή μας συνάντηση. Η ζωή είναι μια καλονή και χρειάζεται άπειρη αγάπη. Είναι ανάμεσα στο σκοτάδι και το φως, την ελπίδα και την απόγνωση, την καταιγίδα και την καλύτερη. Χρειάζεται στόχους που να τη δικαιώνουν, μεγάλους γενναιόδωρους που να σε υποχρεώνουν να διαλέγεις την κορυφή από το χαντάκι. Είναι καμωμένη από ενθουσιασμό και χαρά και πρέπει να εδραιώνει την ισορροπία της. Μοιάζει με δέντρο που λιάζεται, βρέχεται. Η θύελα το χτυπά, αλλά κάνει καρπούς. Του κόβει στα κλαδιά και όμως ανασταίνεται. Σπύρος Βουλάκης. Σας παραδίδουμε τον συγγραφέα προς υπογραφείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Δεν πειράζει, καλό. Μ' αρέσει να κομμένω με πολύ.